Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου και εμείς όπως κάθε χρόνο αυτή τη μέρα βγαίνουμε στον δρόμο προσπαθώντας να ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας για το πρόβλημα του καρκίνου. Κύριος σκοπός του Συλλόγου είναι απλά να ενημερώσουμε ότι η ενημέρωση για τον καρκίνο, για την νόσο και η πρόληψη είναι τα καλύτερα μέσα θεραπείας. Βγήκαμε λοιπόν στην πλατεία του Καπνεργάτη, 10 με 12 το πρωί, μοιράσαμε ενημερωτικά έντυπα, έκανε πολύ κρύο, είχαμε μαζί μας και ζεστό τσάι και βουτήματα και έτσι οι περαστικοί μπόρεσαν κατά κάποιον τρόπο να έρθουν σε επαφή μαζί μας και να μάθουν κάποια πράγματα για το σύλλογο και να πάρουν και τα ενημερωτικά τους. Πόσο καλά ενημερωμένος είναι ο κόσμος για το θέμα του καρκίνου? Μπορώ να πω ότι εκείνοι που θέλουν να ενημερωθούν, υπάρχουν τρόποι για να ενημερωθούν και είναι ενημερωμένοι. Υπάρχει όμως πολλής κόσμος που το αποφεύγει ακόμα ή που δεν τον ενδιαφέρει γιατί ίσως δεν έχει τύχει να υπάρξουν κάποια τέτοια περιστατικά στους οικείους του ή στο περιβάλλον του. Γνωρίζουμε από πολλές στατιστικές μελέτες ότι ο νομός Καβάλας είναι από τους πρωτοπόρους εντός εισαγωγικών σε περιστατικά καρκίνων. Πράγματι έτσι είναι. Η περιφέρεια μπορώ να πω και ο νομός Καβάλας είναι από αυτούς που έχουν πάρα πολλά περιστατικά και γι' αυτό εξάλλου και το ογκολογικό τμήμα του νοσοκομείου μας έχει 2 γιατρούς ογκολόγους αυτή τη στιγμή που δουλεύουν ασταμάτητα και το νοσηλευτικό προσωπικό προσφέρει όσο πολύ περισσότερο μπορεί τη βοήθειά του και οι ασθενείς όσο πάνε και γίνονται περισσότεροι. Είναι αρκετή για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, γιατί μπορεί να καλύπτει και άλλες περιφέρειες, όχι μόνο την Καβάλα. Ναι, καλύπτει όλες τις περιφέρειες, όποιος θέλει βέβαια, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μπορώ να πω. Αυτή τη στιγμή η φιλότιμη προσπάθεια που κάνουν οι γιατροί και το τμήμα ολόκληρο πιστεύω ότι είναι αρκετό. Ότι ο αρκετό δεν είναι ποτέ στην ουσία, γιατί είπαμε όπως είπαμε ότι πληθαίνουν οι άνθρωποι που ζητάνε βοήθεια στο τμήμα, αλλά ουσιαστικό είναι και εμείς γι' αυτό προσπαθούμε να μην έχουμε απουσίες από αυτό το τμήμα ιατρικού προσωπικού ή νοσηλευτικού. Πράγμα που τώρα τελευταία καταφέραμε, γιατί είχαμε μείνει με έναν ογκολόγο, η δουλειά ήταν πάρα πολύ, ο ογκολόγος είχε έρθει σε δύσκολη θέση και τελικά ήρθε και μία δεύτερη ογκολόγος, ο κυρία Χαμελίδου. Πιστεύω ότι μοιράστηκε το πρόβλημα και είναι καλύτερη η κατάσταση. Ταλαιπωρείται λιγότερο ο κόσμος. Πάντοτε όμως ταλαιπωρία υπάρχει και υπάρχει και με τα διπορικά των ασθενών. Ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει πάρα πολύ τους καρκινοπαθείς το τελευταίο καιρό. Είναι πολλά δικαιώματα των καρκινοπαθών, όπως και των ανθρώπων που πάσχουν από χρόνιες νόσους, που τα έχουν κόψει τα δικαιώματά τους αυτά, λόγω της κρίσης υποθέτω. Ας ελπίσουμε ότι κάπως θα επανέλθει η κατάσταση και θα βελτιωθεί. Τι να πω, πράγματι κόβονται τα μεταφορικά, κόβονται τα προνοιακά επιδόματα, ο κόσμος αυτός δεν είναι σε θέση να δουλέψει και έρχεται σε δυσμενή κατάσταση και εμείς προσπαθούμε όσο μπορούμε να βοηθήσουμε σε αυτές τις καταστάσεις. Εκείνο βέβαια που προέχει είναι να έχουν τα φάρμακά τους κυρίως, από αυτά να μην έχουν ελλείψεις για να μπορούν να κάνουν τις θεραπείες τους και αυτό πάλι το προσπαθούμε μαζί με το νοσοκομείο, με τη διοίκηση του νοσοκομείου που μπορώ να πω ο διοικητής, ο κύριος Κουπατσάρης, είναι πάντα δίπλα μας και δεκτικός σε ό,τι πρόβλημα παρουσιαστεί.